Η Πομπία ήταν πόλη της Νότιας Ιταλίας κοντά στη σημερινή Νάπολη. Χτίστηκε τον 8ο αιώνα στους πρόποδες του Βεζούβιου. Η τοποθεσία της και το κλίμα της ήταν περίφημα, πράγμα που την έκανε το καλύτερο θέρετρο της αρχαίας Ρώμης. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες θα ακούσουμε από τον Γιώργο Μπακύρα, που είναι ο αρχηγός της εκδρομής και τον ευχαριστούμε. Να δούμε τα δύο θέατρα που είχε η πόλη, ξεκινώντας από το χώρο των θεάτρων. Ένα είναι των 20.000 ατόμων και ένα των 5, που δείχνει ότι και κατοικούνταν από πάρα πολλά άτομα, όπως επίσης έδειχνε το πόσο πλούσιοι ήταν. Πλούσιοι Ρωμαίοι είχαν χτίσει εδώ όμορφες εξοχικές επαύλεις, τις οποίες στόλιζαν με διάφορα έργα τέχνης. Η Πομπία ήταν πόλη ανθυρή με πληθυσμό γύρω στους 30.000 κατοίκους. Το 62 μετά Χριστόν έγινε ένας σφοδρότατος σεισμός που συντάραξε την πόλη. Αυτός ο σεισμός ήταν και το προμήνυμα για την ολοσχερή καταστροφή της λίγα χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 79. Αν προσέξετε, ήταν και για να μπορούν να περνάνε και οι άμαξες. Αν προσέξετε, δεξιά και αριστερά βλέπετε γραμμές από τις άμαξες. Τον Αύγουστο του 79 μετά Χριστόν, μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου συντάραξε την πόλη και ένα τεράστιο κύμα στάχτης την σκέπασε σε ύψος ενός μέτρου. Τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι τράπηκαν σε φυγή με ό,τι μπορούσε να πάρει ο καθένας μαζί του. Πολλοί όμως από αυτούς άλλαξαν γνώμη και ξαναγύρισαν. Μετά την στάχτη, μια ηφαιστιακή καταιγίδα σκέπασε την πόλη σε ύψος 3 μέτρα και πάνω από αυτήν κάθισε νέο στρώμα από στάχτη και πέτρες και έτσι η επίχωση έφτασε τα 7 μέτρα. Υπολογίζεται ότι πάνω από 2.000 άτομα τάφηκαν ζωντανά και πέθαναν από ασφυξία. Η θερμοκρασία έφτασε τους 250 βαθμούς Κελσίου και ο θάνατος ήταν ακαριαίος και έγινε μέσα σε διάστημα 10 δευτερολέπτων. Γιώργο, εδώ τι βλέπουμε? Εδώ είναι η χώρα που απολάμβαναν τον λουτρό τους οι Ρωμαίοι. Οι πλούσιοι. Ο δρόμος της Λίκαινας. Ο δρόμος της Λίκαινας. Γιατί ακουγόντουσαν ουρλιαχτά. Φώναζε ο Λύκος ή η Λίκαινα? Και οι δύο. Και οι δύο. We'll be right back.
πομπή αξεχάστηκε για αιώνες, ώσπου το 1592 ανακαλύφθηκε τυχαία ένα τμήμα της πόλης και 150 χρόνια μετά, το 1748, ένας Ισπανός μηχανικός με εκτενείς ανασκαφές αποκάλυψε τη θαμμένη πόλη που έμεινε καλά διατηρημένη λόγω έλλειψης αέρα και υγρασίας.